Για να πάμε τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Δώρα Αυγέρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Β' Θεσσαλονίκης και αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας. Καλημέρα, κυρία Αυγέρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στους ακροατές του Κόκκινου. Τα είπατε εσείς, τα είπε και η συντρόφισσα η Χαρέκα Φαντάρη. Ήδη είναι η κατάσταση και στην δική μου περιοχή, στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, δώστε μας λίγο την εικόνα. Συγχωνεύσεις τμήματων, υπάρχει μια έντονη ανησυχία στους γονείς, στα παιδιά. Στην τοπική κοινωνία και παράδειγμα στο Δήμο Θερμαϊκού. Θα κλείσουν, θα συγχωνευτούν τμήματα σε διαφορετικά σχολεία και στη Μηχανιώνα και στην Περαία. Θα έχουμε κινητοποιήσεις, θα συναντηθούμε και με τους γονείς και με τους συλλόγους. Και νομίζω ότι η αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση και πάρα πολύ έντονη και στεναρή, κύριε Τραπεζιώτη. Και δώσετε και πολύ ωραίο το σχήμα. Αυτή η κυβέρνηση δεν το κάνει τυχαία. Κινείται βάσει σχεδίου. Είναι πάρα πολύ καλή στο να είναι κακή. Κακή με την πλειοψηφία της κοινωνίας, με αυτό που είναι οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό το σχέδιο υλοποιούν και στο θέμα της παιδείας και στα θέματα της ασφάλισης, όπως είπατε, και στα θέματα της υγείας. Ο κύριος Πλεύρης, ο νέος υπουργός υγείας, εξάλλου το ξεκαθάρισε. Αυτό είναι το όραμά τους. ΣΔΙΤ παντού, ιδιωτικοποίηση. Και εδώ μιλάμε και για. Όχι πια για ένα σπάσιμο οποιοδήποτε κρατικού ή δημόσιου μονοπωλίου. Μιλάμε για την επιβολή του μονοπωλίου των ιδιωτών. Για αυτό το μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής. Θα πει κάποιος όμως, κυρία Αυγέρη, συνολικά οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κακή πρακτική ή πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή του ελληνικού λαού εν προκειμένου εδώ πέρα. Γιατί βλέπουμε άτσαλες τακτικές από την πλευρά της κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για πρακτική άλωσης του δημόσιου χαρακτήρα πραγμάτων που δεν μπορεί να πληγεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους, όπως είναι η υγεία ή όπως είναι η παιδεία. Ναι. Και για πλήρες ξεπούλημά τους και με όρους απόλυτα διαφανείς και εγώ θα σας έλεγα και σκανδαλώδεις. Όταν για παράδειγμα χαρίζεις δημόσιο χρήμα και κάνεις απευθείας αναθέσεις στο όνομα της πανδημίας σε εργολάβους και αυτό πια είναι να γίνει πάγια τακτική, δεν είναι ΣΔΙΤ για συμπλήρωση ενδεχόμενων υπηρεσιών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το δημόσιο. Όταν αυτές τις ανάγκες τις δημιουργείς εσύ τεχνητά, όπως για παράδειγμα με τις αναστολές εργασίας εργαζόμενων, τι κάναν? Μείωσαν κατά τουλάχιστον 10.000 στο προσωπικό, στα δημόσια νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές υγείας και έρχονται τώρα και λένε ότι θα βάλω με όρους επίγοντος και εκτάκτων συνθήκων εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία, θα κάνω απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται για να καλύψουν αυτά τα κενά που οι ίδιοι δημιουργήσαν. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρακαλώ. Στη Σύρο, για παράδειγμα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα εξαιτίας των αναστολών να λειτουργήσουν υπηρεσίες μισθοδοσίας, ανατέθησαν αυτές με απευθείας ανάθεση σε εργολάβο, ο οποίος μάλιστα έβγαλε και λάθος τη μισθοδοσία. Μιλούμε για τέτοια πράγματα. Και αυτό γίνεται παντού, σε όλα τα νοσοκομεία. Ή όταν, για παράδειγμα, βγαίνει ανακοίνωση, απόφαση του ΕΚΑΒ ότι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα κάνουν τις μετακινήσεις, διακομιδές ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία προς τα ιδιωτικά για non-COVID περιστατικά, για να εισπράττουν καθαρό χρήμα οι κλινικάρχες, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνονται και τα έξοδα μεταφοράς και διακομιδές των ασθενών. Αυτό τι είναι? Δεν είναι άλλος του δημόσιου συστήματος, του δημόσιου χρήματος και χάρισμά τους στους ιδιώτες? Δεν είναι σκάνδαλο. Είναι πολλά, βεβαίως είναι σκάνδαλο και είναι και πολλά τα ερωτήματα πια που έχουν μαζευτεί και απαιτούν απαντήσεις, κυρία Αυγέρη. Σήμερα έχουμε και την ώρα του Πρωθυπουργού. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο, μάλιστα. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στα ερωτήματα που θα του βάλει από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Είναι ένα καλό ερώτημα. Βέβαια, μαζεύονται και πολλά τα ερωτήματα. Δεν είναι, όταν στις 4 Οκτωβρίου κατέθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα, την επίκαιρη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε ξεπεράσει τους 15.000 νεκρούς και τότε θυμόσαστε να σας θυμίσω τι απάντησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Όταν δηλαδή μιλάς για το ότι η Ελλάδα έχει αρνητικό πια ρεκόρ στην Ευρώπη σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων και την αργοπορία στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, την αλλαγή ατζέντας. Για τον κύριο Μητσοτάκη, η ερώτηση είναι αυτή που του έχουν γράψει την απάντηση, ή μάλλον έχει υποβάλει αυτό την απάντηση. Και την ερώτηση και την απάντηση αυτών που την υποβάλλει. Γιατί προφανέστατα, και εδώ θέλω να έρθω και στο ζήτημα και της Εξεταστικής Επιτροπής που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι διαμορφώνεται και ένα
έτσι μια συσπήρωση και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Που είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο όλο αυτό. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι πληρώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαμορφώνεται η ατζέντα έτσι όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό του κράτος. Να μην υπάρχουν καταστροφές από τον πάλο, να ευθύνεται πάλι η Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που γίνεται σήμερα, ο Πατούλης να είναι εξαφανισμένος από τη λογοδοσία και οι υπουργοί να μην απαντούν γιατί για ακόμη μια φορά εκτροχιάστηκε τρένο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πόσο καιρό το σιδηροδρομικό δίκτυο και το έχω αφήσει στη μοίρα του. Για να το ξεπουλήσουν κι αυτό. Όπως ξεπουλάνε και τα δίκτυα της ενέργειας. Δεν απαντούν για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για το τι γίνεται στη Φλόρινα, πόσο πετρέλαιο πρέπει να κάψει κάποιος για να μπορέσει να ζεσταθεί και τι εισόδημα πρέπει να έχει να μπορέσει να ανταποκριθεί. Τι θα γίνει με τις λαϊκές αγορές που φέρνουν τώρα εκτάκτως πάλι ένα νόμο που θα πετάξει έξω τον λαϊκό παραγωγό, τον αγρότη από την λαϊκή αγορά και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα φτώχειας για το μέσο καταναλωτή, ενώ η λαϊκή αγορά ήταν ένα καταφύγιο να πάει να βρει και φρέσκο και φτηνό προϊόν. Σε μια περίοδο που θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση εξαιτίας της αύξησης των τιμών. Και την ίδια στιγμή να είναι αποκλεισμένα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών από τα σχολικά γεύματα, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο έβαλε φρένο στην αθλειότητα αυτή που προσπάθησαν να εφαρμόσουν, αλλά βρήκαν το δικαστικό stop, το ALT, γιατί είχαν περιορίσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό για τα σχολικά γεύματα μόνο σε μεγάλους επιχειρηματίες και είχαν κόψει μικρομεσαίες. Είναι πολλά τα προβλήματα, κυρία Αυγέρη, και είναι όλα αυτά που αναφέρετε και άλλα τόσα που μπορεί να θυμηθεί και μια ακροάτρια, ένας ακροατής τώρα που μας ακούει πολύ προσεκτικά. Αναρωτιέμαι όμως, και είναι ερώτημα που βάζουν και οι φίλες και οι φίλοι εδώ, στην περίπτωση που αλλάξουν οι πολιτικές ισορροπίες στη χώρα, γίνουν εκλογές και επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, μπορείτε να πείτε, όχι τώρα εσείς, εν προκειμένου συνολικά, να περιγράφετε όμως τι μπορεί από όλα αυτά που ζούμε πλέον να αλλάξει και να επιστρέψει πίσω σε συνθήκες κανονικότητας. Γιατί κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι έχουν δημιουργήσει τελεσμένα από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι. Δεν είναι κάθε μέρα που προστίθεται στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι και ένα εκτάριο καμένης γης που παραδίδεται στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό, το πώς θα μπορέσουμε ξανά να ανασυγκριθούμε μέσα από τις τάστες. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, προσοχή και ένα σχέδιο ανοικοδόμησης ελληνικής κοινωνίας. Γιατί θα βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι με κατεστραμμένα δημόσια νοσοκομεία, με κατεστραμμένο το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να και αυτό θέλει ξέρετε, και συνενέσεις και πολιτικές συνενέσεις. Και ένα κλίμα τέτοιο που να μην έχουμε αυτό το αντισύριζα κλίμα που είχαμε το 2015 να αντιμετωπίσουμε. Καλά, θα το έχετε και τώρα αυτό, το αντισύριζα κλίμα, μην είστε τέτοιο. Και σε αυτό πρέπει, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Τραπεζίου. Δεν είναι το ίδιο το αντισύριζα μέτωπο. Το καταλαβαίνω γιατί μιλάω και με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένος από την ευκαιρία που έδωσε στο Μητσοτάκη να ανέβει στην εξουσία. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για κάποιον να κάνει αυτή την συνειδητοποίηση ότι έκανε ένα λάθος. Και εμείς δεν πρέπει να το χτυπάμε. Εμείς πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να επανορθώσει και να το διορθώσει αυτό το λάθος. Θα το κάνουμε μαζί. Και μέσα στο κοινωνικό πεδίο, γιατί τίποτα δεν γίνεται με ανάθεση, θα πρέπει να βγει και ο έμπορος έξω να διεκδικήσει δημόσιο σύστημα υγείας, δυνατά δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή των υγειονομικών που δίνουν τον αγώνα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως και ο έμπορος πρέπει να πάει να διεκδικήσει δίπλα στον καθηγητή το καλό σχολείο και το καλό δημόσιο πανεπιστήμιο. Σωστό. Έτσι θα πολεμήσουμε και τον κοινωνικό αυτοματισμό στον οποίο επενδύει ο Μητσοτάκης. Συνεχίζει να επενδύει σε όλα τα μέτωπα. Διαβάζω ένα μήνυμα που σας αφορά κιόλας, κυρία Αυγέρη. Είναι η φίλη Μεταξία που μας ακούει από τη Σπάρτη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Αυγέρη. Οι υγειονομικοί που βγήκαν σε αναστολή δημιούργησαν πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες στα δημόσια νοσοκομεία, ιδίως στα περιφερειακά. Να λέγονται αυτά, πρέπει, λέει, συνέχεια να αρθούν επιτέλους οι αναστολές. Είναι ένα ζήτημα αυτό πάντως με μετακόμιση, να το πω έτσι, με τις δανεικές δυνάμεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο που μας το καταγγέλνουν και οι υγειονομικοί εδώ από το κόκκινο, έτσι. Αυτό το εφάρμοσαν και κατά τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, το συνεχίζουν και τώρα, εντωμεταξύ ακόμα, κύριε Τραπεζιώτη, δεν μας έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους για την αντιμετώπιση αυτού του σφοδρότατου κύματος. Διάβασα κάτι δηλώσεις της νέας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και μάλιστα στον φιλικό προς την κυβέρνηση, απόλυτα φιλικό στην κυβέρνηση τύπο, που λέει έχουμε σχέδιο και ξέρετε ποιο είναι το σχέδιό τους, τουλάχιστον σε δύο γραμμές. Να μεταφέρονται
στο στάδιο της αποθεραπείας πια οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία, αυτοί που, έχουν που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας από τον COVID, στις ιδιωτικές κλινικές. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Πάλι δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία με αυτές τις τραγικές εκλήψεις, τραγικές ελλείψεις, να μετατραπούν πάλι σε νοσοκομεία μιας νόσου του COVID, mm-hmm. να μην υπηρετούν την λυπή νοσηρότητα και τις υπόλοιπες ασθένειες, που ξέρετε έχουν ανασταλεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και τα καθαρά περιστατικά θα πηγαίνουν πάλι στις ιδιωτικές κλινικές ως κλινικάρχες να εισπράττουν δημόσιο χρήμα καθαρό, και παράλληλα τι να δημιουργείται η εντύπωση στον κόσμο. Ξέρετε, εντάξει, μια χαρά, εγώ είμαι μια χαρά. Έκανα την εγχείρησή μου που περίμενα στην ιδιωτική κλινική. Δεν το ξέρει όμως ότι αυτό έχει κοντά ποδάρια, και ότι αύριο μεθαύριο όταν θα υπάρχει το δημόσιο νοσοκομείο, η πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία θα του είναι πάρα πολύ ακριβή. Μάλιστα. Ή κάτι θα είναι τελείως απροσπέλαστο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καταλάβει ο κόσμος την παγίδα. Βέβαια πολλοί το έχουν καταλάβει, γιατί πηγαίνουν να κάνουν μια προληπτική εξέταση, για παράδειγμα μια γαστροσκόπηση, και πρέπει να περιμένουν έναν χρόνο για να το κάνουν σε δημόσια δομή. Ή αλλιώς θα πάνε να δώσουν 350 και 400 ευρώ για να κάνουν αυτή την προληπτική εξέταση. Είστε σαφείς. Κυρία Αυγέρη, κυρία Δώρα Αυγέρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και στη Σπάρτη και σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.